αγαπητός μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρετε. Ο πιο αγαπητός από τους δυο σας αυτή την εβδομάδα είναι ο Φίλιππος. Χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε ο Φίλιππος ως αγαπημένος παίχτης. Το περίμενα πώς και πώς. Πιστεύω ότι το αξίζει, γιατί είναι ένα παιδί που δεν συμμετέχει στα κουτσομπολιά που μπορεί να γίνονται εντός εισαγωγικών κουτσομπολιά. Είναι πάρα πολύ φιλικός με όλους, έχει πάρα πολύ χιούμορ και νομίζω ότι ο κόσμος τον αγαπάει για αυτό που είναι. Δεν θα το ξαναπώ. Καλά, να πες κάτι άλλο. Πρέπει να λες το ίδιο. Συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά και σε όλα τα αγόρια, να πω. Και στο Φίλιππο, βέβαια. Thank you. Έφαγε στο Γιούρι. Προς έκπληξη. Πώς νιώθεις, Φίλιππε? Είναι αυτό που είπα πριν. Ευχαριστώ και το καινούργιο κοινό το οποίο με ακολουθεί, γιατί πραγματικά τα μηνύματα είναι όντως πολλά από άτομα τα οποία δεν τα είχα πριν. Προσπαθώ να απαντάω σε όσα περισσότερα μηνύματα μπορώ. Δεν προλαβαίνω δυστυχώς. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω και το καινούργιο κοινό, τέλος πάντων, το οποίο με ψηφίζει για τους δικούς του λόγους. Εσύ ανατρίχιασες όπως ανατρίχιασε πριν η Άννα? Όχι, γιατί ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Αλλά. Ναι. Δεν έχει και τρίχα πάνω το πόδι. Είναι και αυτό. Αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Είναι και αυτό. Χιουμοριστικά το λέω, έτσι. Μάνε, γιατί λέει και η λέξη, ανατριχιάζω. Έχει τρίχα η λέξη. Αφού δεν έχει καμία τρίχα, είναι. Είναι γυαλί. Κοτοπούλια. Αλλά ναι, μου έρχονται μηνύματα του τύπου. Με έκανε να δω αυτά που δεν μπορούσαν άλλοι στο χώρο. Να δω. Μου έρχονται μηνύματα του τύπου. Να σε καλά, με έψησες να ασχοληθώ πάλι με τον εαυτό μου εκεί που ήμουν down. Μου έρχονται μηνύματα. Εντάξει, μπορεί να σε ψηφίζουν και για το παιχνίδι. Για αυτό που είσαι μέσα στο παιχνίδι, μην γυρνάμε μόνο στο άλλο. Ναι, αλλά με ξέρανε από πριν. Οκ. Okay. Και μου έρχονται μηνύματα του τύπου μετά, αφού ακολούθησα μετά αυτά τα οποία προτείνει. Μετά από σένα το χάος. Πριν από μένα το χάος. Αλλά ναι, μου έρχονται και. Μετά από σένα το τίποτα. Μηνύματα λοιπόν του τύπου. Αν δεν ήσουν εσύ, ακόμα θα κλεγόμουν. Και το βλέπω τώρα. Γιατί ναι, μεν και πριν δεχόμουν τέτοια μηνύματα, αλλά τώρα μου έρχονται και μου λένε ότι δεν μπορούμε παρά να σε στηρίξουμε σε αυτό που κάνεις. Και έχουμε φτιάξει από 10 λογαριασμούς ο καθένας και ψηφίζουμε κάθε μέρα. Τι να πω μετά από αυτό. Είναι άδικο. Τι να πω μετά από αυτό. Το ότι μπαίνουν στον κόπο και ότι καταναλώνουν χρόνο από τη μέρα τους για να στηρίξουν εμένα σε αυτό που κάνω τώρα, δεν μπορώ να περιγράψω πόσο το εκτιμάω. Και χαίρομαι που οι κόποι των τελευταίων μηνών έχουν πιάσει τόπο. Όχι μόνο μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει κάπου να σταματήσεις, γιατί οι άλλες έχουν πεθάνει από την αγωνία. Είσαι απίθανος. Λέγε, έλα, ναι. Αλλά οι κόποι των τελευταίων μηνών έχουν πιάσει τόπο στη ζωή από πολύ κόσμο. Ωραία. Και σίγουρα βοηθάει και εμένα μέσα στο παιχνίδι τώρα, οπότε... Έλα, και κάτι άλλο θες να πεις. Όχι, τίποτα πέρα από το ότι τους ευχαριστώ πάρα, μα πάρα πολύ. Τελεία. Τέλειο. Γεμίζεις ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Δηλαδή, αν δεν είχαμε βίντεο να πέφτουν, αν χαλούσε η κονσόλα, αν γινόταν ο χαμός, θα μπορούσες να πεις μπροστά και να μιλάς και να το σώσεις όλο. Εμένα μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε δεν μιλάς αρκετά. Όταν είναι να μιλήσεις, θα μιλήσεις. Και τώρα είναι μια από αυτές τις στιγμές. Ήδη μιλάει, μιλάει. Αλλά τώρα είναι η ώρα που θα σιωπήσω. Τώρα είναι τελεία, παιδιά, είμαι. Φτάνει. Δώστε μου κάτι να φάω να το πουλώσω. Όχι, πες αν έχεις και κάτι άλλο. Δεν θέλω εγώ να σας πει μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Τελεία. Λοιπόν, πάμε στα κορίτσια.
Είμαστε ανάμεσα στη Ζένια και την Άννα. Την Άννα και τη Ζένια. Ποιο κορίτσι είναι πιο αγαπητό από τον κόσμο αυτή τη βδομάδα? Είναι η Άννα? Είναι η Ζένια? Δεν θα σας παιδέψω. Το κορίτσι συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους του κοινού. Το πιο αγαπημένο κορίτσι αυτή την εβδομάδα είναι... Είναι η Ζένια. Συγχαρητήρια, Ζένια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πω. Το περίμενες? Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα ότι θα έβγαινα Άννα τώρα, αλήθεια. Α. Αλλά δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Εννοείται πως το ήθελα. Όπως και ο καθένας νομίζω θα το ήθελα. Και εύχομαι. Με τη σειρά να το πάμε όλες. Σήμερα στο σπίτι η αγαπημένη παίκτρια βγήκε η Ζένια για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ο λόγος πιστεύω που γίνεται αυτό είναι επειδή είναι πολύ ειλικρινή σαν κοπέλα, πολύ αυθόρμητη. Τι να πω, βασικά συγκινήθηκα λίγο. Πράγμα σπάνιο, αλλά πόσο ευχαριστώ να πω, δεν ξέρω. Θα απαντήσω ξεχωριστά σε όλους. Πραγματικά, είναι